Λίγο καθάρισμα, λίγο γυάλισμα και όλα είναι έτοιμα. Η αντίστροφη μέτρηση για την 88η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ήδη ξεκινήσει. Τα βραβεία είναι πολλά, πολλοί όμως και υποψήφοι. Ποιος θα πάρει το χρυσό αγαλματίδιο? Ορίστε, ποια ταινία θα φύγει φέτος με τα περισσότερα Όσκαρ? Θα είναι μάλλον η ταινία «Η Επιστροφή». Θα πάρει 3 με 5 Όσκαρ τεχνικών κατηγοριών, μοντάζ, ειδικών εφέ κλπ. Και σίγουρα το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου στο Λεωνάρντο Δικάπριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει για 6η φορά ο Δικάπριο. Είναι ένα από τα πιο σίγουρα Όσκαρ των τελευταίων χρόνων. Σίγουρο υπάρχει. Υπάρχει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στην Μπρι Λάρσον. Άγνωστη ηθοποιός, εξαιρετική ερμηνεία στην ταινία Το Δωμάτιο. Και το Mad Max όμως, εκτός από την επιστροφή, συγκέντρωσε πολλές υποψηφιότητες φέτος. Και θα συγκεντρώσει επίσης και αρκετά Όσκαρ τεχνικών κατηγοριών. Καλύτερη ταινία θα είναι? Μάλλον θα είναι η επιστροφή. Υπάρχουν και δύο ισχυρά outsider. Το Μεγάλο Σορτάρισμα, μια τολμηρή πολιτική ταινία για το πώς ξεκίνησε η οικονομική κρίση το 2008. You know what? I'm pissed off. American people. We're getting screwed by the big banks. Και μια εξίσου πολιτική ταινία, το Όλα στο Φως, που μας μιλάει για τα σκάνδαλα παιδεραστίας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αμερική. Ποιος θα πάρει το Όσκαρ σκηνοθεσίας? Μάλλον ο Μεξικανός Ινιαρίτου ως σκηνοθέτης της επιστροφής. Υπάρχει περίπτωση να δούμε φέτος το Ρόκι Μπαλμπόα τον Σταλόνε 40 χρόνια μετά το Ρόκι στη σκηνή των Όσκαρ? This guy here, that's the toughest opponent you're ever gonna have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Θα είναι μια σκηνή που θα την λατρέψουν οι Αμερικανοί, ο Σταλόνε να βγαίνει, να παίρνει το Όσκαρ και όλοι να τον χειροκροτούν όρθιοι κλαίγοντας, και μάλλον θα τη δούμε αυτή τη σκηνή, αλλά αυτός που το αξίζει πραγματικά είναι ο Mark Rylance, που ερμήνευσε τον Ρώσο κατάσκοπο στην ταινία «Η γέφυρα των κατασκόπων» του Spielberg. Αυτοί ήταν λοιπόν οι νικητές των καλύτερων ταινιών. Των καλύτερων ταινιών που ψήφισε η Αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. Διότι τις καλύτερες ταινίες τις ψηφίζει μόνο ο χρόνος και το κοινό.